που ακούει συνεχώς από διάφορες πλευρές να γίνεται λόγος για μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι όλες οι μεταρρυθμίσεις το ίδιο. Ούτε όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον όρο μεταρρυθμίσεις εννοούν το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση της προστασίας στην εργασία, η φορολογική ασυλία στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και στο μεγάλο πλούτο, η προστασία των ισχυρών απέναντι στο μικρό και μεσαίο ανταγωνισμό έχουν βαφτιστεί μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ωστόσο, θα έλεγα ότι αυτές στην πραγματικότητα είναι αντιμεταρρυθμίσεις. Και είναι ακριβώς αυτή η ατζέντα της αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, που ισχυρίζονται ότι η κοινωνία θα ευημερεύσει μόνο και αν, μόνο και όταν οι πλούσιοι γίνουν πλουσιότεροι σε βάρος των πιο αδύναμων και του κοινωνικού συνόλου. Η δική μας αντίληψη είναι ριζικά διαφορετική. Για εμάς κοινωνική ευημερία είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, το δικαίωμα όλων σε μια αξιοπρεπή και σταθερή εργασία και βεβαίως σε ένα βιώσιμο κοινωνικό κράτος. Και προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και βάζοντας φιλόδοξους αλλά υλοποιήσιμους στόχους. Σήμερα λοιπόν στο Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσουμε για την έναρξη μιας οργανωμένης διαδικασίας διαβούλευσης και διαλόγου με στόχο τη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια. Θα έλεγα ότι θα άξιζε τον κόπο να βάλουμε συμβολικά ως ορίζοντα της στρατηγικής αυτής το 2021, όπου στόχος είναι να έχει επανέλθει πλήρως η Ελλάδα στην κανονικότητα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους αναπτυξιακούς δείχτες, αλλά και σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς δείχτες. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ένα συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο, που θα αξιοποιεί τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και τα μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, που θα επενδύει στη γνώση, τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, γιατί αυτά πιστεύω ότι είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Η χώρα μας, παρά το μεγάλο έδαφος που έχασε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, παραμένει μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Δυνατότητες που πρώτα απ' όλα μας δίνει η γεωγραφική μας τοποθεσία, αλλά βεβαίως και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο γεωστρατηγικό σημείο ανάμεσα σε τρεις ηπείρους. Είναι από τη φύση της, θα έλεγα, τοποθετημένη σε ένα κομβικό σημείο στον παγκόσμιο χάρτη. Η γεωγραφική αυτή θέση ιστορικά αποτέλεσε ταυτόχρονα το μεγάλο πλεονέκτημα αλλά και την μεγάλη διαρκή απειλή για το λαό μας, καθώς στην παγκόσμια ισορροπία ισχύως ο ελλαδικός χώρος έπαιζε πάντοτε καθοριστικό ρόλο. Σήμερα όμως έχουμε τις δυνατότητες να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα, καθώς παρά την κρίση η Ελλάδα παρέμεινε στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και κυρίως παρέμεινε σε μία περίοδο αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη γειτονιά μας, όαση ασφάλειας και σταθερότητας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Πλεονέκτημα για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, που παρά την κρίση κάθε χρόνο σπάει ρεκόρ και είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που βγαίνουμε με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και βγαίνουμε από την κρίση. Πλεονέκτημα για την περαιτέρω αξιοποίηση του ρόλου της χώρας ως παγκόσμιου διαμετακομιστικού κόμβου μεταφορών, συγκοινωνιών, εμπορίου, ενέργειας, δικτύων και νέων τεχνολογιών. Πλεονέκτημα λοιπόν το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί πολλαπλώς. Δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στραφούμε, κοιτάζοντας προς το αύριο, κοιτάζοντας την επόμενη μέρα. Να σχεδιάσουμε το μοντέλο ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας. Και αξιοποιώντας βεβαίως το έπακρο, τους φυσικούς μας πόρους και το ανθρώπινο κεφάλαιό μας. Και έχοντας στο μυαλό μας ότι το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αντανακλάται στην ίδια την κοινωνία, με συγκεκριμένους τρόπους, οι βασικότεροι από τους οποίους πρέπει να είναι ως στόχοι, θα έλεγα, η σταθεροποίηση της οικονομίας, επιπλέον η όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάκτηση του κατεστραμμένου από τη λιτότητα ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η δραστική μείωση της ανεργίας, δηλαδή η ανάκτηση της εργασίας με δημιουργία συνθήκων πλήρους απασχόλησης, η ανατροπή του brain drain και η μετατροπή του σε brain gain, δηλαδή η ανακοπή της συνεχούς ροής στο εξωτερικό μορφωμένου και υψηλής κατάρτισης επιστημονικού δυναμικού, ένα φαινόμενο που στερεί τη χώρα από πολύτιμους ανθρώπινους πόρους, δυσχεραίνει την αναπτυξιακή μας προοπτική, έχει πολύ σοβαρές επιδράσεις στους πληθυσμιακούς δείκτες και αυτοτροφοδοτείται εξαιτίας των επιπτώσεων που προκαλεί. Και τέλος, στόχος πρέπει να είναι και η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Να μην δούμε μονάχα τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά και την κατανομή τους στο γεωγραφικό χώρο. Ένας τομέας που θα έλεγα, στον οποίο η χώρα μας, θα έλεγα, ακόμα και πριν την κρίση, βρισκόταν σε μια από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Στη βάση λοιπόν μιας τέτοιας αντίληψης και με τελικό κριτήριο το να ξαναστηθεί η κοινωνία στα πόδια της, οφείλουμε να συνθέσουμε μαζί με τους παραγωγικούς φορείς αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ο αναπτυξιακός χάρτης και οι προτεραιότητες πρέπει να κατανεμηθούν γεωγραφικά με δικαιοσύνη. Οφείλουμε λοιπόν μαζί να σχεδιάσουμε το επόμενο διάστημα τους βασικούς στόχους ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου. Επιτρέψτε μου να τους κωδικοποιήσω. Πρώτον, η στροφή της παραγωγής σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, με ενίσχυση του τεχνολογικού τους περιεχομένου, ενσωμάτωση καινοτόμων διαδικασιών και αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Δεύτερον, η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ένα από τα χρόνια προβλήματα στρέβλωση στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών. Τρίτον, η ενίσχυση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού, προφανώς μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού, σε αντίθεση με μια πολιτική που ως τώρα στήριζε την οικονομική μεγέθυνση στην ιδιωτική καταναλωτική ζήτηση. Και τέταρτον, η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις με δημιουργία εσωτερικών αλυσίδων αξίας και συστάδων επιχειρήσεων. Μια στρατηγική που μετατρέπει σε πλεονέκτημα το σχετικά μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και τους επιτρέπει να βγουν δυναμικά στις διεθνείς αγορές. Είναι προφανές ότι οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με μια σειρά από παρεμβάσεις, θα έλεγα, σε όλα τα επίπεδα. Παρεμβάσεις για την βελτίωση του επίπεδου της παιδείας, για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, για την διασφάλιση ενός απλού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, για την ριζική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, για την στήριξη του κοινωνικού τομέα της οικονομίας, ακόμα και για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και του επενδυτικού περιβάλλοντος, την εδραίωση της διαφάνειας σε όλες τις πλευρές του δημόσιου βίου. Συνεπώς θα έλεγα ότι η επίτευξη των παραπάνω στόχων δεν είναι υπόθεση ενός μονάχα τομέα της κυβερνητικής πολιτικής.
δεν αφορά μονάχα τα λεγόμενα παραγωγικά, όπως λένε οι υπουργεία. Θα λέγω ότι αφορά τους πάντες. Από τα υπουργεία, βεβαίως, που εποπτεύουν συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, έως τα υπουργεία που έχουν την εποπτεία της διοίκησης και του κοινωνικού τομέα. Όλοι έχουν αντικείμενο και συγκεκριμένους στόχους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Και αυτό, αν θέλετε, ίσως είναι και η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε συλλογικά. Για να το θέσω σχηματικά, η μετατόπιση της οικονομίας και της παραγωγής στην αλυσίδα αξίας ξεκινά από την μετατόπιση στην αλυσίδα αξίας του ίδιου του κυβερνητικού έργου. Σήμερα λοιπόν ξεκινά μια συζήτηση πολύ ουσιαστική πάνω στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Θα υπάρξει ένα εύλογο διάστημα διαβούλευσης με τους παραγωγικούς φορείς σε κεντρικό επίπεδο. Στη συνέχεια θα υπάρξει αντίστοιχη διαδικασία σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο. Επιδίωξή μας είναι να έχουμε την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση και την ευρύτερη δυνατή συνένεση για τις πρωτοβουλίες και τους άξονες δράσης που θα καθοριστούν είτε σε περιφερειακό είτε σε κλαδικό επίπεδο. Όταν η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί, θα διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο, το οποίο θα αναλυθεί σε συγκεκριμένες ενέργειες και καθορισμένα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Και βεβαίως θα υπάρχει στενή παρακολούθηση της υλοποίησης, ώστε να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση μετάβασης. Οφείλουμε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της κρίσης και να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη μέρα με όραμα και έμπνευση. Θέλω να πω κλείνοντας ότι πιστεύω βαθιά πως αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο κρίσιμο έργο που καλείται αυτή η κυβέρνηση να υλοποιήσει. Να κάνει δηλαδή πράξη το όραμα της δίκαιης ανάπτυξης. Να του δώσει σάρκα και οστά. Και είναι το πιο δύσκολο, χωρίς να υποτιμώ καθόλου το έργο της διαπραγμάτευσης, αντιθέτως, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί είναι αυτό που θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στην οριστική έξοδο από την κρίση. Και είμαι βέβαιος ότι με αποφασιστικότητα και αφοσίωση και με ανοιχτό μυαλό, αυτό το πιο δύσκολο έργο, το οποίο θα αποδώσει καρπούς στην επόμενη διετία, και με βάση αυτό θα κριθούμε από τους πολίτες στο τέλος τετραετίας, αυτό το δύσκολο, το πιο δύσκολο έργο θα καταφέρουμε να το φέρουμε εις πέρας με επιτυχία. Σας ευχαριστώ.